Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Ραπτόπουλος θα είναι πλέον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί πάμε μπροστά» στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, καθώς ο κύριος Μιχάλης Κογιονιτζής ανακοίνωσε και επίσημα πλέον στα υπόλοιπα μέλη της παράταξης την πρόθεσή του να παρατηθεί από επικεφαλής της. Ο κύριος Κογιονιτζής κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τα μέλη της παράταξής του δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τους συνεργάτες του, ενώ δήλωσε πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στα Δημοτικά Συμβούλια της Αλεξανδρούπολης και να παρέχει τις γνώσεις του στα υπόλοιπα μέλη της παράταξης. Την παραίτησή του ανακοίνωσε επίσημα και στα υπόλοιπα μέλη της Δημοτικής Παράταξης «Μαζί πάμε μπροστά» ο μέχρι πρότινος επικεφαλής της Μιχάλης Κογιομτζής. Ο κ. Κογιομτζής στη συνάντησή του με τα μέλη της παράταξης δεν παρέλειψε να τους ευχαριστήσει έναν προς έναν προσωπικά για την μέχρι τώρα συνεργασία τους. Είμαι σίγουρος ότι με τον ενθουσιασμό, τα νιάτα αλλά και τη βοήθεια όλων έχουμε στην παράταξη πολύ ικανά στελέχη. Και να είστε σίγουροι ότι η παράταξή μας θα ξεχωρίσει και την επόμενη φορά θα είναι νικηφόρα η πορεία μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε επικύρωση στην συνέλευση της παράταξης. Από σήμερα πλέον επικεφαλής της παράταξης είναι ο Γιώργος Ραπτόπουλος, ένας νέος με εμπειρία αυτοδιοικητική ετών, που μαζί με άλλους όλους τους συναδέρφους θέσαμε τις αρχές και τις αξίες αυτής της παράταξης. Ο επικεφαλής της παράταξης, ο κ. Μιχάλης Κογιομτζής, δήλωσε ότι παραιτείται από την αρχηγία και σύμφωνα με τον Γκαλικάτη, με τον νόμο δηλαδή, η δημοτική ομάδα έχει επιλέξει τον Γιώργο Τραπτόπουλο ως επικεφαλή της παράταξης, ομόφωνα, και ήρθαμε εδώ για να η παράταξη, το ψηφοδέλτιο, να επικυρώσει την διαδικασία η οποία προβλέπεται να ακολουθήσουμε μέσα τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κ. Κογιομτζής δήλωσε πως θα συνεχίσει να βρίσκεται στα Δημοτικά Συμβούλια προκειμένου να βοηθήσει από την πλευρά του την παράταξη. Θα παραμείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είμαι δίπλα του. Θα τον βοηθήσω για ένα Δήμο όπως τον έχουμε ονειρευτεί, ένα Δήμο της ανάπτυξης, ένα Δήμο της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και του σεβασμού της γνώμης όλων των πολιτών και δημοτών. Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου όλη την προεκλογική περίοδο μέχρι σήμερα, τους πολίτες, και να υποσχεθώ ότι μέχρι το τέλος της θητείας θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στόχος μας είναι η σύνθεση για τις επόμενες δημοτικές εκλογές και η δημιουργία ενός πόλου, ο οποίος θα είναι συνισταμένη πολιτικών αυτοδιοικητικών δυνάμεων απέναντι σε αυτήν την παρούσα αυταρχική δημοτική αρχή.